Κύριε Τριανταφυλλίδη, είδαμε τη δήλωση και όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα βλέπουμε το πρωτοσέλιδο της Αυγής να κάνει λόγο για γαλάζιο πλυντήριο προς την ακροδεξιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί σας παραξενεύει. Δηλαδή αυτή η αιμομυκτική θέση δεξιάς-ακροδεξιάς και δεν αφορά τον παρακαθημενόν τον Κώστα Καραγκούνη, εντάξει, που με τις παρεμβάσεις του και με την υφαλιότητά του, όχι και δεν είναι ο μόνος από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτή η σχέση αιμομυκτική δεξιάς-ακροδεξιάς δεν κατεγράφει μόνο δηλώσεις καλά του κάνανε, καλά να πάθει του κυρίου Καμπόσου, πώς το λένε, του Δημάρχου Άργους, που λέτε, είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, όχι μόνο του Δημοτικού Συμβούλου από την Καβάλα, ναι, αλλά τον Αντώναρο, μόλις είπε κάτι κακό για τον Αντιπρόεδρο, τον πήραν το κεφάλι μέσα σε μία ώρα. Τον κύριο Κάμποσο έβγαλε, κύριε οικονόμου, ένα εκπληκτικό, λέει, την αρχή είπαν «χάκαραν». Μου χάκαραν, λέει, την ιστοσελίδα. Μετά είπε, το γράψαν οι συνεργάτες μου. Κοιτάξτε να δείτε. Η βία δεν είναι, είναι το χούι, το ακροδεξιό βγαίνει αυθόρμητα. Η βία έχει χρώματα, να θυμηθούμε, ή η βία είναι βία. Μισό λεπτό. Να θυμηθούμε το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, όπου πάνω από αυτό έβριζαν εν χορό το δήμαρχο Μπουτάρη. Μιλάμε για ηθικούς ανθρώπους. Έβριζαν εν χορό, έλεγαν ζήτω οι ένοπλες δυνάμεις, αλήτες, προδότες, πολιτικοί, και έβριζαν τον δήμαρχο σε live, σε απευθείας μετάδοση. Και ήταν από κάτω σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν τα είδαμε αυτά, κυρία Μητσοτάκη. Υπάρχει κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας το οποίο καλύπτει τη βία? Κοιτάξτε, επειδή ξέρω ότι η επόμενη ερώτηση είναι για τον Ρουβίκονα. Μα λέει αιμομυκτικές σχέσεις δεξιάς με την ακροδεξιά. Καταλαβαίνετε πόσο κακό κάνετε, έτσι. Καταλαβαίνετε τι προσφέρετε που άσχημες υπηρεσίες στην δημοκρατία. Καταλαβαίνετε πόσο απαράδεκτες δηλώσεις είναι αυτές. Και συνεχίζετε και τις λέτε και δημόσια. Βέβαια τα λέει ο κύριος Τσίπρας. Καταλαβαίνετε. Σας έδωσε τον λόγο. Δεν υπάρχει οικονομία συζήτηση. Όταν τον λέτε όμως αυτό. Είναι όμως αφές. Αν δέχεστε αυτό, θα δεχτείτε μετά και το επόμενο που θα σας πει ο άλλος. Οι αμομυκτικές σχέσεις αριστεράς, αυτές είναι απαράδεκτες δηλώσεις. Είναι σαφές. Αυτές είναι τουλάχιστον απαράδεκτες ότι η βία από όπου και αν προέρχεται είναι καταδικαστέα. Δεν, δεν το λέτε. Κάνετε λάθος. Δύο. Ακούσατε τι λέτε. Εσείς δεν ακούσατε, πρώην στελέχη όπως τον κύριο Καρατζαφέρη με τα μπουμπούκια του, τους πρώην βουλευτές του, τι οι οποίοι ήταν καλά να πάθει, καλά τον κάναν, παλικάρια που δήραν έναν άνθρωπο 76 ετών κλπ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει, και τώρα έρχομαι σε αυτό που θα πρέπει, που είπατε, το πολιτικό διατάφτα, το πολιτικό διατάφτα. Σας είπα προηγουμένως τι γίνονταν στα συλλαλητήρια. Τέλος πάντων. Τι γίνεται στα συλλαλητήρια, το παρακάμψατε. Το λέτε συνεχώς. Ήτανε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από πάνω έλεγε ο άλλος: ζήτω οι ένοπλες δυνάμεις. Εγώ αλήτες, προδότες, πολιτικοί. Έβριζε το κουτάρι εν χώρο. Θέλετε να ποινικοποιήσετε αρχικώς, γιατί αυτό είναι ο στόχος. Θέλω να ποινικοποιήσω. Θέλετε να ποινικοποιήσετε τα συλλαλητήρια. Και το 1,5 εκατομμύριο κόσμου που βγήκε στις πλατείες. Αυτό θέλετε. Όχι, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου εξέφρασε το πατριωτικό του αίσθημα. Τι σχέση έχουν αυτά τα. Μην ασχολείστε με αυτά. Αυτό που σας λέω. Τι σχέση έχουν αυτά τα φασιστοειδή με την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και αυτό που λέτε περί αιμομυκτικής σχέσης. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Αυτό είναι μια πρόκληση. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Αυτό είναι μια άσκηση δημοκρατίας, λοιπόν, που καλείται να γράψει, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία. Να αποδείξει δηλαδή ότι αποστασιοποιείται από αυτό το ακραίο, συμπαγή, σκοτεινό θάνατο. Που ήμασταν απέναντι στον φασισμό. Της που οδηγήσαμε τα φασιστικά, όλα τα φασιστοειδή στη δικαιοσύνη και εσείς ψηφίζατε με τα φασιστοειδή. Εσείς που βγαίνετε και υποστηρίζετε τρομοκράτες και ρουβίκονες, έχετε θράσος και μιλάτε. Είναι παραλήρημα αυτό που είπατε. Να το πάρετε πίσω. Να ζητήσετε συγγνώμη. Αυτή η φράση αιμομυκτική σχέση δεξιά-ακροδεξιά, να ζητήσετε συγγνώμη. Υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Που τις βλέπουμε. Εσείς που συμπορεύεστε με τρομοκράτες και με ρουβίκονες. Καλά, εντάξει. Έχετε θράσους να μιλάτε. Αυτό είναι παραλήρημα. Όχι, είναι παραλήρημα αυτό που κάνετε. Είναι παραλήρημα αυτό που κάνετε. Είναι παραλήρημα αυτό που λέτε. Αυτό που πρέπει να γίνει. Να το πάρετε πίσω και να ζητήσετε συγγνώμη. Στο πολιτικό διατάφτα είναι όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Δημοκρατία, ο προοδευτικός κόσμος, το σύσσωμο η αριστερά να ορθώσει μέτωπο κατά του φασισμού, τώρα, του ναζισμού, της μυσαλλοδοξίας.